το ποσοστό του κύκλου εργασιών τους που προέρχεται από εξαγωγές ανέρχεται στο 40%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις βουλγαρικές είναι μόνο το 20%. Ο μέσος όρος χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι δικές μας επιχειρήσεις είναι 4, ενώ οι αντίστοιχες βουλγαρικές είναι 2. Εκείνο το χαρακτηριστικό που έχουν είναι να δραστηριοποιούνται σε δύσκολες αγορές. Δυτική Ευρώπη, και μιλάμε για Ηνωμένο Βασίλειο, πάρα πολύ δύσκολη αγορά, Γερμανία, Γαλλία, και επίσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία είναι ακόμα πιο δύσκολη αγορά για τα τρόφιμα. Το 70% των δικών μας επιχειρήσεων έχουν HASP, το σύστημα δηλαδή πιστοποίησης των διαδικασιών παραγωγής των τροφίμων. Στο δείγμα έχουν συμπεριληφθεί επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό. Άρα θα σας έλεγα ότι είναι οικογενειακού τύπου, χαρακτήρα, τα οποία αυτά επαληθεύτηκαν για την έρευνά μας. Είναι με συγκεντρωτική διοίκηση, με όχι απόλυτα καθορισμένες ροές επικοινωνίας μεταξύ τους. Αυτοματισμός υπάρχει. Κοιτάξτε, το 50% έχουν αυτοματισμούς. Το άλλο 50% μας δηλώσαν ότι δεν εφαρμόζουν κάποιο τύπο αυτοματισμού. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η στρατηγική δραστηριοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, την οποία θα σας την έλεγα υβριδική στρατηγική. Δηλαδή είναι μια στρατηγική που δεν ακολουθεί κάποιον τύπο συγκεκριμένο, αλλά είναι στρατηγική η οποία υπαγορεύει τη διαρκή προσαρμογή των επιχειρήσεων, άρα και των προϊόντων της και των διαδικασιών της κτλ., σε αυτό που ζητάει η αγορά.